Λυπάμαι. Λυπάμαι πραγματικά. Είναι λίγο Mad Clips Nick. Λίγο Mad Clips Nick B. Δεν ξέρω τι είναι. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Και βέβαια. Έχει κερδίσει, πες την αλήθεια. Έχει κερδίσει. Έχει χάσει και εγώ και έχει και δύσκολο. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Εσά τώρα σα αρέσει που δεν είμαι εδώ. Όχι, όχι. Ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο, εντάξει. Αν τώρα αν ακούγατε σα ένα σπίτι, με ποιον θα ήσασταν. Όχι, εννοείται με σένα, Γρηγόρη. Γι' αυτό πληρώνετε παραπάνω από όλου, κατάλαβε. Εγώ θα ήμουν με τον Βίκτορα που είναι φαντάρο στο στρατόπεδο τη Κύπρου. Τα φιλιά μου στον Βίκτορα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Συγκλονιστικό είναι. Α μην το βλέπει. Απίστευτο. Έχετε τα προβλήματά σου και η γη στέλνει τα μηνύματά τη. Τέλεια. Λοιπόν, κορίτσια, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φετινή χρονιά. Μέσα από την καρδιά μου για τη συνεργασία, για την παρέα, για τα καλά, για τα κακά, για αυτά που συνέβησαν, τα παράξενα, αυτά που αντιμετωπίσαμε, αλλά που μα έβγαλαν πιο δυνατού. Έτσι. Ήταν θέλω... μια περίεργη χρονιά, αλλά ήταν μια όμορφη χρονιά. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το άνοιγμα ψυχή σου σε αυτή τη συνέντευξη που νομίζω ότι άλλαξε και τη ζωή σου, γιατί είπε πράγματα που πολλοί κόσμοι δεν ήξερε για σένα. Τώρα ξέρουν και οι πέτρες ότι έχω πάει φυλακή, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι βγήκε από τη φυλακή τη ψυχή σου και ότι έχει δώσει πολύ ωραία πράγματα έξω. Οπότε αυτό είναι το πιο ωραίο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι θα κάνει το καλοκαίρι. Τι θα κάνω, λοιπόν. Πέρα ότι θα περιμένω τον Βίκτορα, θα πάω, θα κάνουμε παραστάσεις, tour σε όλη την Ελλάδα, ναι. Έχω, με την παράστασή μου, η οποία είναι οι πραγματικές όντως ιστορίες που έγιναν, που είπα στην καρέκλα εδώ, που έχει να κάνει, είναι τέλος πάντων ιστορίες της ζωής μου, storytelling, απλά σερβιρισμένες κομικά. Μάλιστα. Εσείς, κυρία μου, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω ήσασταν να πω... μια οπτασία πραγματικά. Α, πάρα όχι πολύ. Ότι άλλες κυρίες δεν ήταν, αλλά νομίζω ότι εντάξει, λόγω των κιλών σας, που είστε πολύ αδύνατοι να φάτε, αυτό θέλω να πω. Πάπα καλά. Τώρα το σώσαμε κάπως. Όχι, όχι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δόθηκε φέτος και να με δίπλα και να σε γνωρίσω από κοντά και να βρίσκομαι εδώ εγώ πέρα δεν και επαγγελματικά. Ναι. Όχι, πες, όχι, όχι, πάρε, πάρε. Θέλω να πω στο τέλος, να φάω τελευταία. Εμείς είμαστε με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο καθημερινά στον Σφαίρα, 102,2 στο 6 με 9, από τις 6 έως τις 9. Προφανώς. Το 6 είναι ο Βαγγέλης και το 9 εγώ. Α, το 6 είναι, είσαι εσύ και ναι. Το 9 είναι ο Βαγγέλης. Ναι, ναι. Όπως το βλέπει κανείς. Μάλιστα. Αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα και εγώ και εύχομαι καλή τύχη όλα να πάνε τέλεια και να υπέροχο καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Χρύσα, Σαρώνης, stand-up comedian υπέροχη. Δεν ξέρω τι θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι. Θα έχω την παραστασή μου που λέγεται Κουβέρτα και είναι ό,τι πιο σκοτεινό έχω ζήσει με μια κωμική χρειά. Κουβέρτα. Κουβέρτα. Μάλιστα. Εσένα πώς τα λέγεται. Λέγεται στα μας. Στα μας. Στα μας. Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Έτσι θα βγουν και αφήσεις. Ναι. Με κάτι τέτοια. Με τι φωτογραφία. Οπότε σε αυτό το σημείο θέλουμε να σε ρωτήσουμε αν μπορείς να βοηθήσεις για την αφήσεις. Θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες. Ξέρω ότι είμαι πολύ δύσκολη να με εμπιστευτεί κάποιος στην τηλεόραση και εσύ είσαι ο μόνος που με εμπιστεύτηκε τηλεοπτικά. Δεν με εμπιστεύεται κανένας, φοβούνται επειδή είμαι ένας βόθρος. Αλλά σε ευχαριστώ και σε αγαπώ πολύ. Σε καλά, σε καλά πάρα πολύ. Για όλα αυτή την αγκαλιά που θυμάμαι μετά την τελευταία μας κουβέντα. Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι, ένα χειροκρότημα για τα κορίτσια μας που περάσαμε μαζί αυτή τη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν οι Σφίγγες!